Γεια σας! Σήμερα, 31ου, θα πούμε τα ζώδια με την απλή τράπουλα και κάποιες καρτούλες της Κατίνας έως και 4 δεκάτου του 24. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Θα πάρετε κάποια χαρούμενα νέα, ξαφνικά για σας γίνεται έτσι ένα μικρό θαύμα, λέει εδώ, που μπορεί να είναι και οικονομικό, αλλά μπορεί να είναι και συναισθηματικό. Θα κάνετε λόγια πολύ πολύ ευχάριστα και ξεσηκώνεστε με πρόσωπα δικά σας, κάπου θα βρεθείτε, ίσως κάπου σας καλέσουν, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γνωριμίες και άτομα γύρω σας πάρα πολλά. Υπάρχει βέβαια μια στεναχώρια και κάτι που σας απασχολεί με ένα γυναικείο πρόσωπο το οποίο θα πάει καλά. Σας απασχολούν τις δουλειές, τα θέματα και πιέζεστε και κουράζεστε λίγο γενικότερα, αλλά έρχεται λίγο χαλάρωση και ξεκούραση μετά τις 7 δεκάτου, λέει εδώ, όπου θα είστε καλύτερα και συναισθηματικά, γιατί έχετε κάποια προβλήματα τώρα και κάποια θέματα που σας απασχολούν πάρα πολύ έντονα. Βγαίνει ο ήλιος για σας ξανά και ένα δέσιμο γερό για το οποίο είστε σε ένα δίλημα, θα πάρετε σωστές αποφάσεις. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα να έχετε και να περάσω στους Ταύρους. Εσείς έχετε κάποια εμπόδια, αντιμετωπίζετε κάποιες δυσκολίες, κάτι σκέφτεστε πάρα πολύ το οποίο σας στεναχωρεί τον τελευταίο καιρό, αλλά θα πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι 9 δεκάτου θα ακούσετε κάτι πολύ χαρούμενο, το οποίο έχει να κάνει και με συναισθηματικό, αλλά νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με οικονομικό, κάτι που νομίζω ότι σκέφτεστε λίγο παραπάνω εσείς Ταύροι. Και ξαφνικά βγαίνουν λόγια καλά και από μια σχέση και από ένα πρόσωπο της καρδιάς σας. Θα ξεσηκωθείτε πάνω σε ένα ταξίδι πάρα πολύ. Θα κάνετε όμως και κάποια λόγια με συγγενικά πρόσωπα α, ε και σ, πολύ πολύ έντονα μου βγαίνουν εδώ, τα οποία γενικά σας δίνουν χαρά, σας βοηθάνε, είναι δίπλα σας, αλλά προσέξτε λίγο γιατί θα γίνουν κάποια λόγια που μπορεί να έχουν να κάνουν με ένα ακίνητο, λέει εδώ, με μια αλλαγή γενικότερα ακινήτου. Στη δουλειά σας είστε καλά, αλλά έχετε κουραστεί αρκετά και έρχεται ένα πρόσωπο από παρελθόν, το οποίο λίγο θα σας ταράξει τα νερά. Να είστε καλά κι εσείς, καλή εβδομάδα και να περάσω στους διδύμους. Εσάς φεύγει ένα εμπόδιο. Μία επιτυχία, ένα α και ένα κάπα σας σκέφτονται και ίσως ένας δεσμός από το παρελθόν ή μία σχέση που έχετε τώρα κάποιο διάστημα θα πάει πολύ πολύ καλά, ίσως επιστρέψει και ένα πρόσωπο και τα ξαναβρείτε. Είστε πολύ μπερδεμένοι γενικότερα, δεν ξέρετε τι να κάνετε, έχετε πολλά διλήμματα αλλά περνάτε και καλά. Απλά φτάνετε σε σημείο λίγο να κοροϊδεύετε κάποιες φορές και τον άλλον και αυτό θα φανεί, θα αποκαλυφθείτε. Προσέξτε λιγάκι αν είστε το τρίτο πρόσωπο, λέει εδώ, ή αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη ζωή σας. Μέχρι 17 δεκάτου θα καταφέρετε κάτι πολύ πολύ σημαντικό για εσάς, κάτι που το περιμένετε εδώ και καιρό, νομίζω πως έχει να κάνει με επαγγελματικά, και μέχρι 15 δεκάτου θα ακούσετε κάτι πολύ πολύ καλό συναισθηματικά. Ένα ταξίδι εμποδίζεται και ένα πρόσωπο που σας στεναχωρεί του βάζει λόγια κάποιο γυναικείο άτομο, το οποίο δεν είναι καλό, είναι κουτσομπόλα, είναι γενικά ένα άτομο όχι σωστό να είναι δίπλα σε εσάς και σε αυτόν. Να είστε καλά και εσείς, καλή εβδομάδα και να περάσω στους καρκίνους. Κάνετε κάποια δάκρυα, έχετε κάνει κάποια λόγια, σας έχουν πιάσει λίγο τα συναισθηματικά σας, η ψυχολογία σας δεν είναι τόσο καλή. Θα πάρετε όμως κάποια χρήματα, θα ανέβετε οικονομικά μέχρι και 4, λέει εδώ, δεκάτου. Αυτό διώχνει έτσι λίγο το ψυχολογικό, θα φτιάξουν τα πράγματα εκεί, οπότε έρχεται και το καλύτερο που είναι τα προσωπικά σας, τα οποία είστε μπερδεμένοι 100%. Περνάτε χωρισμούς, περνάτε επανασυνδέσεις, ξανά χωρισμούς, ένα πρόσωπο που περιμένετε και καθυστερεί. Νομίζω όμως πως από εδώ και πέρα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα για εσάς και έχετε κάποια νέα σύντομα καλά από πρόσωπο της καρδιάς σας, αρκεί να φερθείτε έξυπνα
να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά, και με υπομονή λέει όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά και εσείς, να έχετε υπέροχη εβδομάδα και να περάσω στα λιοντάρια. Εσείς δεν είστε και τόσο καλά. Γενικά έχετε πολλά νεύρα, θα σας βγούνε νεύρα, θα τσακωθείτε, μπορεί να χωρίσετε, μπορεί να έχετε χωρίσει, μπορεί να περιμένετε ακόμα και ένα πρόσωπο που όλο έρχεται και δεν έρχεται. Γενικά λίγο τα συναισθηματικά μέχρι και 3 με 4 θα σας απασχολήσουν αρνητικά, αλλά μετά έρχονται τα καλά, έρχονται γνωριμίες, δέλτα, έψιλον και σίγμα πάρα πολύ έντονα επάνω σε αυτό, και έρχεται κάτι καλό επαγγελματικά, οικονομικά, γενικότερα μπορεί ακόμα και να κερδίσετε κάτι, λέει εδώ. Είστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, αυτό το διάστημα και μέχρι τις 26 Δεκάτου, οπότε κάντε και κάτι με την τύχη σας, δεν είναι κακό. Έχετε μια γλωσσοφαγιά, έχετε κάποια λόγια, σας πιάνει έτσι ένας πόνος ψυχικός για κάτι που σας έχει πληγώσει, αλλά παρόλα αυτά η απογοήτευση φεύγει και θα πάρετε καλά νέα. Να είστε καλά και εσείς, να έχετε καλή εβδομάδα, και να περάσω στους παρθένους. Κάτι θα σας συμβεί ή σας συμβαίνει πολύ καλό. Θα κάνετε ένα ταξίδι ή θα δείτε κάποιο άτομο από ταξίδι, από δρόμο. Θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Βραδινή ώρα έχετε εξέλιξη ερωτική, κάτι πολύ καλό. Μπορεί να είναι και παράνομο λιγάκι, λέει εδώ. Έψιλον και σίγμα σας δίνουν ειδήσεις χαρούμενες, και ό,τι σας απασχολεί τώρα επαγγελματικά θα χαλαρώσετε και θα ηρεμήσετε μετά τις 7 Δεκάτου, λέει εδώ. Θέλω λίγο να προσέχετε την υγεία σας, έχετε κάποια θεματάκια, κάποια προβληματάκια, και απ' την άλλη προσέξτε ένα γάμο, γιατί είναι έτοιμος να γκρεμιστεί, λέει εδώ, και είναι κρίμα, γιατί δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να γίνει αυτό. Οπότε σκεφτείτε λίγο πριν κάνετε πράξη αυτά που σκέφτεστε, γιατί θα το μετανιώσετε. Ένα μικρότερο άτομο ή ένα νεαρό σε ηλικία άτομο θα σας πει κάποια καλά λόγια. Ίσως σας απασχολεί ένα νεαρότερο άτομο γενικότερα, όπου θα ακούσετε καλά και ευχάριστα λόγια. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους ζυγούς. Έχετε μια επιτυχία σε κάτι πολύ καλό που έχει να κάνει με επαγγελματικά. Θα ξεσηκωθείτε πάρα πολύ ευχάριστα με κάποια άτομα δικά σας, με κάποια άτομα συγγενικά. Θα μοιραστείτε τη χαρά σας, λέει εδώ. Και αν κάποιοι ή κάποιες περιμένετε παιδί, αυτό θα έρθει πολύ σύντομα. Θα πετύχετε, λέει, ένα στόχο που μπορεί να το προσπαθείτε και πάρα πολύ καιρό. Φεύγουν στεναχώριες και προβλήματα υγείας ή πρόβλημα αρρώστια πολύ μέσα σε μία σχέση. Κάτι πολύ άρρωστο που τελειώνει, που θα πάρετε χαρά. Ένα αλφα και ένα δέλτα σας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι δίπλα σας άτομα που σας αγαπάνε, έχετε αρκετά άτομα βλέπω εδώ, αλλά εσείς κλείνεστε και απομονώνεστε. Παρ' όλα αυτά έρχεται η ερωτική εξομολόγηση που επιθυμείτε, υπάρχουν συναισθήματα και από τις δύο μεριές, και ένας έρωτας φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Να είστε καλά και να έχετε και εσείς καλή εβδομάδα, και να περάσω στους Σκορπιούς. Φεύγουν εμπόδια για κάτι που θέλετε σε σχέση με μία αγάπη και έναν έρωτα. Θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Θα κάνετε λόγια πολύ ωραία και κάνετε ένα δρόμο, ξεσηκώνεστε. Μετά από αυτό το δρόμο αλλάζουν πολύ τα πράγματα στη ζωή σας γενικότερα. Βιώνετε και μία μοναξιά δική σας, έτσι ώρες, σας πιάνουν τα δικά σας. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχετε ευκαιρίες, θα κάνετε νέα πράγματα, ίσως σπουδάσετε, ίσως τελειώσετε κάτι που έχετε αφήσει πίσω στο παρελθόν. Θα σας πιάσει λίγο αυτό μέσα σας, το να δημιουργήσετε, το να κάνετε πράγματα. Κάπα, έψιλον και νη σας δίνουν στήριξη πάρα πολύ. Μέχρι 17 Δεκάτου θα ακούσετε πολύ καλά νέα από πρόσωπο της καρδιάς σας, λέει εδώ,
και αν έχετε χωρίσει μέχρι και αρχές Νοέμβρη θα γίνουν κάποια πράγματα που θα ανταλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Έρχεται μια ερωτική εξομολόγηση, ίσως από μικρότερο άτομο σε ηλικία, αλλά εδώ λέει ότι ψυχικά αυτό το άτομο δεν είναι πολύ καλά, οπότε να προσέχετε. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και να περάσω στους τοξότες. Έχετε κάποια εμπόδια που φεύγουν, θα ανοίξουν κάποιες πόρτες έτσι για σας που μέχρι τώρα μπορεί να ήταν κλειστές. Έχετε επιτυχία, α και σ σας βοηθάνε πάρα πολύ. Έρχεται κάτι καλό από το παρελθόν που μέχρι στιγμής αμφιβάλλατε, είχατε στεναχωρηθεί, δεν περιμένατε ότι θα γίνει κάτι. Μάλλον υπήρξε ένας χωρισμός που δεν περιμένατε ότι θα ξαναγίνει επανασύνδεση. Γίνεται όλο αυτό όμως. Θα πάρετε τηλέφωνο ειδήσεις χαρούμενες γύρω από επαγγελματικό. Α, Γ, Ε, Σ σας βοηθάνε πάρα πολύ, σας δίνουν χαρά. Είναι άτομα έτσι που σας καίνε και θα πάρετε χαρούμενες ειδήσεις γενικότερα. Και διαλύεται κάτι, τελειώνει κάτι, το οποίο είναι ένας κύκλος που πρέπει να κλείσει, έχει να κάνει με ένα γάμο, με μία σχέση, με μία δέσμευση και έχετε πάρει το λάθος δρόμο λέει εδώ, οπότε προσεκτικά το τι θα αποφασίσετε. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς και να περάσω στους εγώκερους. Θα κάνετε ένα δρόμο ή γενικά θα κάνετε δρόμος, μπορεί να κάνετε και ένα ταξίδι, στο οποίο ταξίδι θα περάσετε πολύ πολύ καλά. Έρχεται μια επιτυχία, α, κ και σ σας βοηθάνε ή σας δίνουν χαρά γενικότερα. Μέχρι 14 δεκάτου έτσι λίγο θα δυσκολευτείτε οικονομικά, επαγγελματικά, μέχρι να βρείτε λίγο λέει τα βήματά σας ή να σταθεροποιηθείτε κάπου. Δεν θα γίνει ακόμα όμως αυτό. Μετά νομίζω τον Οκτώβρη, αρχές του 11ου και υπάρχει ένας χωρισμός δυνατός, υπάρχει κάτι που σας πονάει, θα γίνει αυτό, δεν το αποφεύγετε, πρέπει να γίνει και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε είναι κάτι τελειωτικό. Ξεχνάτε κάποια προβλήματα μέσα από μια ωραία συνάντηση και μια ωραία διασκέδαση, θα περάσετε καλά, θα βρεθείτε με άτομα έτσι που επιθυμείτε και φεύγουν στενάχωρα λόγια πολύ πολύ σύντομα. Υπάρχει μία πίκρα έτσι μέσα σας για κάτι οικονομικό, κάτι σκέφτεστε, θα κρατήσει λίγο αυτή η απογοήτευση, νομίζω ότι ο Οκτώβρης θα είναι λίγο πιο καλός για εσάς, αλλά ο Νοέμβρης θα είναι ακόμα καλύτερος. Εύχομαι να είστε καλά και εσείς, καλή εβδομάδα και να περάσω στους υδροχόους. Εσείς κάνατε κάποια δάκρυα. Σας απασχολεί πάρα πολύ έντονα ένα πρόβλημα υγείας δικού σας προσώπου ή γενικά προσέχετε την υγεία σας, κάτι θα βγει, θα προκύψει, θα πάνε όλα καλά όμως. Ξεσηκώνεστε πάρα πολύ ευχάριστα από πρόσωπο της καρδιάς σας, είστε καλά συναισθηματικά και θα είστε πολύ καλύτερα μετά από κάτι που θα συζητηθεί μεταξύ εσάς και το τέρι σας ή το σύντροφό σας ή γυναίκα σας ή σύζυγο γενικότερα. Και προσέξτε λίγο αυτό που τονίζει εδώ, λέει ότι προσέξτε κάποια άτομα που σας τη φέρνουν λίγο πισόπλατα, μην εμπιστεύεστε, μην ακούτε τι σας λένε, είσαστε και λίγο επιπόλαιοι και πιστεύετε εύκολα και κάνετε λίγο έτσι πράγματα χωρίς να σκεφτείτε, οπότε προσοχή λίγο, α και ε σας δίνουν χαρά μεγάλη. Υπάρχει μία παράνομη ερωμένη ή υπάρχει κάτι παράνομο στη ζωή σας που το ξέρετε μόνο εσείς, αλλά θα φάτε ένα γερό χτύπημα από εκεί και θα πονέσετε λιγάκι. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς και να περάσουμε στους ιχθύς. Έχετε κάποια εμπόδια που φεύγουν και θα σας απασχολήσει πάρα πολύ κάτι οικονομικό, το οποίο νομίζω θα βρείτε τη λύση. Φεύγει μια μεγάλη στεναχώρια, δέλτα, ε, σίγμα και κάπα σας βοηθάνε πάρα πολύ.
αν περνάτε χωρισμό, αν έχετε περάσει γενικότερα, ναι, το αφήνετε πίσω, το κρατάτε στη σκέψη σας, αλλά εντάξει, καλά θα είστε. Θα ξεπεράσετε πολύ πολύ σύντομα μία στεναχώρια, θα πάρετε χρήματα, τα οικονομικά ανοίγουν πάρα πολύ, θα έχετε επαφές με άτομα, σκέφτεστε να κάνετε και κάτι καινούριο ακόμα, σύν αυτό που κάνετε, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Με ένα γυναικείο πρόσωπο λοιπόν θα κάνετε μία συζήτηση και θα πάει πολύ πολύ καλά μία νέα συνεργασία μέχρι και 14 δεκάτου, λέει εδώ. Δάκρυα κάνετε, η ψυχή σας πονά, ένα πρόσωπο όμως έρχεται και σας δίνει χαρά. Βγαίνει ένας δεσμός ωραίος που θα έχει διάρκεια και ένα πρόσωπο που σας σκέφτεται θα σας πει λόγια αγάπης. Να είστε καλά και εσείς, να έχετε όλοι και όλες μια υπέροχη εβδομάδα και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.